Ευχαριστούμε, Στέλιο, και περνάμε αμέσως στον Υπουργό, τον Χρήστο το Σταϊκούρα. Χρήστο, συγγνώμη για την αναμονή, ελπίζω να μας χρεώσεις. Λοιπόν, έχεις το λόγο. Όσοι θέλετε να κάνετε ερωτήσεις, μπορεί να σηκώσετε το... να πατήσετε το χεράκι για να βλέπουμε. Λοιπόν, βλέπουμε ότι ήδη έχουν κατατεθεί και ορισμένες ερωτήσεις στο chat από πολλούς από εσάς. Δεν θα έχει την ευκαιρία, βέβαια, να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις έτσι, ο κύριος Σταϊκούρας. Αντιλαμβάνεστε ότι ως Υπουργός Οικονομικών έχει περιορισμένο χρόνο. Χρήστο, καλησπέρα και πάλι και έχεις το λόγο. Θέλω να ομολογήσω ότι μπορώ να καθίσω όσες ώρες θέλετε, γιατί έχω μάθει να σέβομαι τα στελέχη της παράταξης, αυτούς που επί χρόνια έχουν δώσει πολύ μεγάλο αγώνα. Και θέλω να είμαι ειλικρινής. Από τα ερωτήματα και μόνο τα οποία τίθεται, φαίνεται ότι θέλει αρκετή δουλειά για να μπορέσουμε να περάσουμε τα μηνύματα σε έναν δημόσιο διάλογο ο οποίος γίνεται σήμερα. Η συγκυρία της στιγμής δεν είναι καθόλου εύκολη για την κυβέρνηση. Δεν μου αρέσει να οριοποιώ καταστάσεις. Μου αρέσει να αποτυπώνω την πραγματικότητα όπως την αντιλαμβάνομαι από εσάς. Και από τα ερωτήματά σας, ουδής έχει αναδείξει το θέμα των φόρων. Έχετε αναδείξει επιδόματα θέρμανσης, επιδόματα αγροφυλάκων, μακροχρόνια ανέργους, αγρότες, φορολογικά κίνητρα, πληγέντες στην καρδίτσα, αμαία. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι πολύ μεγάλη γκάμα και θα προσπαθήσω να απαντήσω σε περισσότερα από αυτά. Άρα, θα μιλήσω καταθέτοντας επιχειρήματα στον δημόσιο διάλογο όπως εγώ τα αντιλαμβάνομαι. Πάντα με σεμνότητα και με σοβαρότητα, με ειλικρίνεια, μακριά από λαϊκισμούς και ελιτισμούς. Πρώτον, τα καταφέραμε. Σήμερα η κυβέρνηση κατάφερε να κρατήσει όρθια την οικονομία και την κοινωνία. Πριν από 2 χρόνια υπήρχε ένας πολύ εύλογος φόβος, απολύτως αντιληπτός από όλους σας, μην τυχόν διωγγωθούν τα λουκέτα και αυξηθεί η ανεργία. Νομίζω, με ένα δίκτυο ασφαλείας το οποίο χτίσαμε πάνω από νοικοκυριά και επιχειρήσεις, στηρίξαμε την οικονομία. Εκ του αποτελέσματος, θα σας πω 3-4 στοιχεία τα οποία εκτιμώ ότι μπορούμε να τα μοιραστούμε στο δημόσιο διάλογο, με επάρκεια ασφάλεια και πληρότητα. Η οικονομία καλύπτει το χαμένο έδαφος του 2020 το 2021. Η τζίρη των επιχειρήσεων, συνολικά των επιχειρήσεων, το 2021 υπερβαίνουν τους τζίρους των επιχειρήσεων το 2019, προσέξτε τι λέω, το 2019, όλων των επιχειρήσεων. Ξέρω, θα μου πείτε ότι μα στο λιανεμπόριο υπάρχει μία μείωση, μα στην εστίαση υπάρχει μία μείωση. Αλλά δούμε τη μεγάλη εικόνα και θα επανέλθω. Τρίτον, η ανεργία έχει μειωθεί σημαντικά, κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες. Τέταρτον, το διαθέσιμο εισόδημα του πολίτη, το 9μηνο του 2021, έχει αυξηθεί κατά 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ από το 9μηνο του 2019. Ναι, μετά συρρυκνώνεται εξαιτίας του πληθωρισμού. Αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά προσπάθησα, δεν θα μπω να μιλήσω για ανταγωνιστικότητα, για οικονομικό κλίμα, για κόστος δανεισμού στις αγορές. Δεν θα μιλήσω καθόλου για αυτά. Αυτά τα 4 στοιχεία όμως νομίζω είναι 4 στοιχεία που αφορούν το πορτοφόλι σας, το πορτοφόλι του κάθε πολίτη και αποτυπώνεται στην πραγματικότητα, αλλά και στις τραπεζικές καταθέσεις. 42 δισεκατομμύρια ευρώ πάνω οι τραπεζικές καταθέσεις της κοινωνίας τα 2,5 τελευταία χρόνια. Μην με ρωτήσετε ότι αυτά είναι από 5 επιχειρηματίες, το 52% είναι από τα ελληνικά νοικοκυριά. Γιατί? Γιατί επειδή η οικονομία ανέκαμψε ισχυρά, ένα κομμάτι της κοινωνίας μπόρεσε και αποταμίευσε. Αυτή συνεπώς είναι η κατάσταση όπως διαμορφώθηκε στο τέλος του 2021. Χωρίς βερμπαλισμούς, τα καταφέραμε ικανοποιητικά. Και πολύ καλύτερα από άλλες χώρες. Γιατί πάντα πρέπει να έχουμε και ένα μέτρο σύγκρισης στο εξωτερικό. Λύθηκαν όλα τα προβλήματα? Δεν έχουμε δυσκολίες? Η σημερινή καθημερινότητα του πολίτη έχει δίδυμες κρίσεις. Έχει την υγειονομική κρίση, η οποία φαίνεται να οδεύει προς τη λήξη της, με το άνοιγμα της αγοράς, με το άνοιγμα της οικονομίας, και έχουμε και τον πληθωρισμό. Πληθωρισμός που οφείλεται στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, κατά τα 2/3 περίπου, στο ενεργειακό κόστος. Άρα, η κυβέρνηση θα καθίσει πίσω από τα επιτεύγματά της το 2021 ή θα πρέπει να ενισκύψει πάνω από νοικοκυριά και επιχειρήσεις? Η απάντηση είναι η εξής. Πρέπει να επαναλάβει τι έχει κάνει, να αποτυπώσει την πραγματικότητα και να συνεχίσει να βοηθάει στο μέτρο του εφικτού. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι αυτή τη στιγμή, από τα στοιχεία που σας είπα πριν,
ουσιαστικά δοκανίζεται ένα κομμάτι του οικογενειακού προϋπολογισμού, αλλά ποιου προϋπολογισμού, του αυξημένου προϋπολογισμού των προηγούμενων ετών. Εδώ συνεπώς, η κυβέρνηση πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτική στα περιθώρια τα οποία έχει για να μπορέσει να βοηθήσει ακόμα περισσότερο την κοινωνία. Και έχουμε επιλέξει να ενεργήσουμε ουσιαστικά πάνω σε 4 βασικούς άξονες. Ο πρώτος άξονας είναι να βελτιώσουμε το διαθέσιμο εισόδημα του πολίτη κατά μόνιμο τρόπο. Επαναλαμβάνω τη λέξη μόνιμο. Παροδικές κρίσεις τις αντιμετωπίζουμε με μόνιμα μέτρα στήριξης. Άρα, ας πάρουμε ένα νοικοκυριό. Ένα νοικοκυριό το οποίο έχει συνταξιούχους, εργαζόμενους και ανέργους. Έχουμε ήδη βελτιώσει το διαθέσιμο εισόδημα αυτού του νοικοκυριού. Εξηγούμε. Πρώτα απ' όλα έχουμε μειώσει σημαντικά φόρους. Φόρους κυρίως για τη μεσαία τάξη και τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ ότι η Νέα Δημοκρατία είναι το λαϊκό κόμμα στην Ελλάδα. Άρα, ερχόμαστε με τη δεύτερη μείωση ένφια και μειώνουμε 8 στα 10 νοικοκυριά, ακόμα περισσότερο, ακόμα πιο σημαντικά, τον ένφια. Ξέρω ότι θα μου πείτε, το βλέπω και από τα μηνύματά σας, ουδείς ασχολείται με τον ένφια. Πετύχαμε πολύ μεγαλύτερη μείωση από αυτή που είχαμε πει και προεκλογικά και ουδείς ασχολείται. Βγαίνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και λέει μέτρα, ουδείς ασχολείται. Βγαίνει το Υπουργείο Ενέργειας και λέει μέτρα, 350 εκατομμύρια το Φεβρουάριο, ουδείς ασχολείται. Και κάθε μέρα ο δημόσιος διάλογος είναι τι άλλο θα δώσουμε. Αυτό δεν έχει τέλος. Ό,τι και να δώσουμε, η κοινωνία θα ζητάει όλο και περισσότερα. Δεν υπάρχουν όμως απεριόριστες δυνατότητες. Άρα επανέρχομαι στον πυρήνα του σκεπτικού μου. Μειώνουμε φόρους. Μειώσαμε τον φόρο σε επιχειρήσεις όλων των μεγεθών. Όλων των μεγεθών, άρα τις πολύ μικρές επιχειρήσεις στα Τζουμέρικα που βλέπω εδώ ή στην Καρδίτσα που βλέπω εδώ ή στην Περανία ή στο Ρέθυμνο. Τελευταίος είναι ο πρόεδρος εδώ στο Ρέθυμνο. Μειώσαμε την προκαταβολή φόρου. Μειώσαμε το φόρο στα φυσικά πρόσωπα στην χαμηλότερη κλίμακα από το 22% στο 9%. Καταργήσαμε την εισφορά αλληλεγγύης για τα εισοδήματα από τον ιδιωτικό τομέα το 21% και το 22%. Μειώσαμε τις ασφαλιστικές εισφορές κατά μία συν 3 ποσοστιαίες μονάδες το 21% και το 22%. Και φυσικά τον ένφια μεσοσταθμικά κατά 34%. Όταν συνεπώς κάθομαι όπως κάθισα χθες το βράδυ με κάποιον επιχειρηματία της εστίασης, ο οποίος μου γκρίνιαζε, να το πω λαϊκά, γιατί αποτύπωνε τη φωτογραφία της στιγμής και κάθισα και τον συζήτησα βάζοντας μέσα όλα αυτά τα επιχειρήματα, αυτομάτως ισορρόπησε η συζήτηση. Γιατί κατάλαβε ότι ουσιαστικά ναι, συντρέχουσα συγκυρία βγάζει από το πορτοφόλι λεφτά για να πληρώσει το ρεύμα, αλλά τα λεφτά που είχε στο πορτοφόλι ή στην άκρη ήταν περισσότερα με πολιτικές σημερινής κυβέρνησης. Επανέρχομαι σε αυτό το νοικοκυριό. Αυτό το νοικοκυριό μπορεί να έχει και εργαζόμενο. Ερχόμαστε συνεπώς και αυξάνουμε για δεύτερη φορά τον κατώτατο μισθό. Πόσο θα το δούμε. Αλλά θα πρέπει να μην ξεχνάμε στην Ελλάδα ότι έχουμε και έναν δεύτερο στόχο να πετύχουμε. Να μειωθεί η ανεργία. Να συνεχίσει να μειώνεται η ανεργία. Οπότε θα πρέπει να είναι γενναία, αλλά ρεαλιστική η αύξηση του κατώτατου μισθού για να επιτυχάνονται ταυτόχρονα οι δύο στόχοι. Άρα, ο παππούς στο νοικοκυριό του περισσεύουν περισσότερα χρήματα γιατί πληρώνει λιγότερους φόρους. Το παιδί του έχει υψηλότερες απολαβές. Και αν έχει και κάποιον άνεργο, πιθανόν τα τελευταία 2,5 χρόνια να έχει βρει δουλειά μέσα από τις πολιτικές σημερινής κυβέρνησης. Και φέτος μόνο έχουμε 86.000 νέες θέσεις απασχόλησης από τον ΑΕΔ. Έχουμε νέα προγράμματα τα οποία τρέχουν από το 2021, που επιδοτούμε το σύνολο ή μέρος των ασφαλιστικών εισφορών με διάφορα προγράμματα, από συνεργασία μέχρι αυτό της επιδότησης των 100.000 θέσεων απασχόλησης. Έχουμε προγράμματα που αφορούν το πρώτο ένσημο. Δίνουμε γενικώς κίνητρα στον ιδιωτικό τομέα να κάνει προσλήψεις. Θέλω να σας πω ότι έχουμε φτάσει στο σημείο και το ξέρετε εξίσου καλά με εμένα, πολλοί να αναζητούν κόσμο και να μην βρίσκεται. Να αναζητούν εργαζόμενους και να μην βρίσκονται. Και εδώ θα πρέπει σοβαρά η πολιτεία να λάβει μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση. Άρα, πάνω σε αυτούς τους τρεις άξονες, είμαι ακόμα στον πρώτο πυλώνα, ερχόμαστε και βοηθάμε με μόνιμο τρόπο το διαθέσιμο εισόδημα του πολίτη για να αντιμετωπίσει παροδικές κρίσεις. Φτάνει αυτό? Όχι. Διότι πράγματι έχουμε μια κρίση. Έχουμε μια κρίση η οποία κρατάει περισσότερο από ό,τι εκτιμούσαν στην Ευρώπη
και είναι πολύ πιο έντονη, πολύ πιο ισχυρή από τις αρχικές εκτιμήσεις παγκοσμίως. Άρα δεν πρέπει να καθόμαστε με σταυρωμένα χέρια, πρέπει να βοηθάμε στο βαθμό που μπορούμε. Ήρθε συνεπώς η ελληνική κυβέρνηση και έβαλε προτάγματα. Ποιο είναι το πρώτο πρόταγμα? Το ενεργειακό κόστος. Έρχεται και καλύπτει αυτό που μπορεί στο ενεργειακό κόστος. Ξέρω ότι δεν σας πείθουμε. Δεν πείθουμε την κοινωνία. Γιατί η κοινωνία μένει στην πρώτη σελίδα του λογαριασμού της ΔΕΗ και ουσιαστικά δεν ψάχνει μετά να δει πόσο έχουμε επιδοτήσει, αν έχουμε επιδοτήσει και τι κομμάτι του κόστους έχουμε πάρει πάνω μας ως πολιτεία εμείς. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι αυτό μπορούμε να κάνουμε και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Δεν βοηθήσαμε τις επιχειρήσεις το 2021, ήμασταν πολύ ειλικρινείς. Ξεκινήσαμε να τις βοηθάμε από το 2022 εκεί μετά, όλων των μεγεθών επιχειρήσεις, με ένα 50%. Βοηθήσαμε τους αγρότες και θα συνεχίσουμε να βοηθάμε τους αγρότες, θα επανέλθω σε αυτό το θέμα. Άρα η δεύτερη ενότητα είναι το ενεργειακό κόστος. Στο ενεργειακό κόστος, συγκεκριμένα ποσοστά επιδότησης για όσο χρειαστεί και στο μέλλον, είτε αφορά πολίτες, νοικοκυριά, με κοινωνικό πρόσημο, με ιδιαίτερη συμβολή και ιδιαίτερη πρόνοια για το κοινωνικό τιμολόγιο, για αυτούς που ξοδεύουν μέχρι 150 κιλοβατόρες και με ένα δεύτερο σκαλί μέχρι 300 κιλοβατόρες. Φυσικά για το φυσικό αέριο, για τους αγρότες και για τις επιχειρήσεις όλων των μεγεθών. Είναι απολύτως βέβαιο ότι οι πολίτες πληρώνουν αυτή τη στιγμή το αυξημένο κόστος ενέργειας. Και προσπαθούμε όσο μπορούμε αυτό το κόστος να το περιορίσουμε. Η τρίτη ενότητα, την οποία δεν πρέπει να λησμονούμε γιατί ουσιαστικά βοηθάει τις επιχειρήσεις και για την κρίση της ενέργειας, είναι οι παρεμβάσεις που έχουμε κάνει για τον κορονοϊό. Θα σας πω κάτι. Ξέρω, και δεν έχω προλάβει να δω τα τελευταία μηνύματα, αλλά είμαι σχεδόν βέβαιος ότι κάποιοι θα το έχετε θέσει, ειδικά όσοι είστε κοντά στην επιχειρηματικότητα, ότι ένα ζητούμενο είναι χαρίστε την επιστρεπτέα προκαταβολή ή κάντε κάποιο κούρεμα στα δάνεια των πολιτών. Όχι με τόσο ένταση εμείς, το ακούω συχνά από την αντιπολίτευση και από δημοσιογράφους. Για να είμαι ειλικρινής, όχι με την ένταση του παρελθόντος. Να δούμε λίγο την επιστρεπτέα προκαταβολή. Δανείστηκε η πολιτεία 8,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα δανείστηκε με εξαιρετικά χαμηλό κόστος δανεισμού. Τα δάνεισε στις επιχειρήσεις. Κυρίως στις μικρές επιχειρήσεις. Οι μεγάλες επιχειρήσεις αποκλείονταν. Άρα οι επιχειρήσεις στους νομούς σας, στις περιφερειακές ενότητες, ξέρω πολύ καλά μία, έχουν πάρει πάρα πολλούς πόρους, σχεδόν το σύνολο αυτό. Από αυτό το ποσό, εκτιμούμε με τα κουρέματα που έχουμε κάνει, θα πάρουμε πίσω 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Προσέξτε τι λέω, δανειστήκαμε 8,3, δανείσαμε 8,3 και θα πάρουμε 2,3. 6 δις τα κουρέψαμε. Όταν σύναπος ακούω στο δημόσιο διάλογο «κουρέψτε χρέη», η πολιτεία έκανε τη μέγιστη δυνατή παρέμβαση που θα μπορούσε για να βοηθήσει, βλέπω τον Νίκο από την Άμφισσα, για να βοηθήσει το μαγαζί στην Άμφισσα να μην κλείσει και να το στηρίξει την κατάλληλη χρονική στιγμή και να μην ζητήσει πίσω το σύνολο των χρημάτων τα οποία του έδωσε. Άρα, να βάλουμε λίγο αυτή την ενότητα, πάγιες δαπάνες, επιστρεπτές προκαταβολές, πρόγραμμα συνεργασία, αναστολές καταβολής φορολογικών υποχρεώσεων, ρυθμίσεις σε τράπεζες και σε διαχειριστές δανείων, μια σειρά από πρωτοβουλίες δηλαδή, για να βοηθήσουμε τι, την καθημερινότητα του νοικοκυριού και της επιχείρησης αυτή τη συγκυρία. Και τέταρτον, ταμείο ανάκαμψης. Και ΕΣΠΑ, μην ξεχνάμε, είναι ισόπως αυτά. Έχουμε συνεπώς αθροιστικά σημαντικούς πόλους, σημαντικούς και πόλους, πάνω στους οποίους εδράζονται συγκεκριμένες προτεραιότητες και επιλογές της κυβέρνησης για να βοηθήσουμε να περάσει η χώρα στην επόμενη μέρα. Να περάσει η χώρα σε αυτό που θα επιτύχει και λέγεται υψηλή, αλλά και διατηρήσιμη οικονομική μεγέθυνση, δημιουργία πολλών καλών θέσεων απασχόλησης και ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Και επειδή ξέρω ότι ακούγοντας το πολιτικό σύστημα να μιλάει για παραγωγική ανασυγκρότηση, οι περισσότεροι στην κοινωνία χασκογελούν, γιατί το ακούνε επί 10 και 15 χρόνια, πολύ απλά θέλω να σας πω ότι αυτό επιτυγχάνεται ήδη από τη σημερινή κυβέρνηση. Με μια σειρά μεταρρυθμίσεων, σε όλο το πεδίο, σε όλο το φάσμα της πολιτικής, πετύχαμε από το 2021 οι επενδύσεις και οι εξαγωγές να έχουν τα υψηλότερα ποσοστά
μεγέθυνσης, αύξησης, ουσιαστικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Φυσικά θα πρέπει να ενισχύεται η κατανάλωση, που αποτελεί το βασικό συστατικό του πλούτου της χώρας. Αλλά θα πρέπει για να είναι διατηρήσιμη ανάπτυξη, να είναι βιώσιμη ανάπτυξη, να είναι κοινωνικά δίκαιη η ανάπτυξη, να έχουμε πολύ περισσότερες επενδύσεις και εξαγωγές, και αυτό ήδη το επιτυγχάνουμε. Γιατί τι σημαίνει επένδυση? Επένδυση σημαίνει θέση απασχόλησης, σημαίνει εισόδημα, νέο εισόδημα στο κάθε ελληνικό νοικοκυριό. Άρα, η συνολική μου προσέγγιση είναι αυτή: που είμαστε, τι κάνουμε για να ανταπεξέλθουμε στις δυσκολίες, και μου λείπουν δύο προτάσεις πριν απαντήσω σε δύο λεπτά σε κάποια στοχευμένα ερωτήματά σας. Είμαι ρεαλιστικά αισιόδοξος για την πορεία της οικονομίας. Ήδη από αυτό το μήνα, τον Φεβρουάριο, έχουμε σημαντική ανάκαμψη των δημοσίων εσόδων. Είχα την ευκαιρία να επισκεφτώ την Κυριακή την Χορέκα. Η εικόνα που αποκόμισα από το σύνολο της έκθεσης ήταν εξαιρετικά ελπιδοφόρα για το 2022. Σε σημείο που κάποιοι να ισχυρίζονται ότι είναι απολύτως εφικτός φέτος να πιάσουμε έσοδα πάνω από το 100% των εσόδων, πάντα μιλάω για τον τουρισμό, του 2019. Για να σας προειδεάσω, επειδή γνωριζόμαστε χρόνια, εμείς στον προϋπολογισμό έχουμε βάλει 80%. Πάντα προσπαθούμε να κρατάμε χαμηλά την μπάλα για να μπορέσουμε να επιτυγχάνουμε τους στόχους από κοινού, εσείς και εμείς. Αυτό είναι ένα εξαιρετικά αισιόδοξο στοιχείο. Επενδύσεις συνεχίζουν να έρχονται, νέες θέσεις απασχόλησης συνεχίζουν να δημιουργούνται και γενικώς φαίνεται ότι η κατάσταση σταθεροποιείται. Βεβαίως με το αναστάθμητο παράγοντα του πληθωρισμού, βεβαίως με κάτι το οποίο θα πρέπει να συνεκτιμάται, αλλά η εικόνα είναι ρεαλιστικά αισιόδοξη. Υπάρχει ένα μείζον θέμα αυτή την περίοδο, το οποίο το αναδεικνύεται δύο με ερωτήσεις σας, που είναι για τους αγρότες. Θέλω να είμαι πολύ ειλικρινής μαζί σας. Με βάση τα επίσημα στοιχεία της Ελστάτ, ο τζίρος του πρωτογενούς τομέα το 20 ήταν υψηλότερος από το 19 και το 21 ήταν υψηλότερος από το 20. Συνολικά ο πρωτογενής τομέας είχε αύξηση τζίρου μέσα στον κορονοϊό. Και επειδή πολλοί από εσάς είστε από αγροτικούς νομούς, ξέρετε, όπως ξέρω και εγώ πολύ καλά, ότι υπάρχουν συγκεκριμένα προϊόντα τα οποία πήγαν πολύ καλά, είτε γιατί είχαν μεγάλη ζήτηση, είτε γιατί έχουν μεγάλη αύξηση της τιμής. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν προβλήματα σε μια σειρά από προϊόντα. Τι έκανε συνεπώς η πολιτεία? Αυτοί που είστε από τους αγροτικούς νομούς, αν μπορείτε, συγκρατήστε δύο αριθμούς, θα επανέλθουμε όμως δρυμύτεροι. 250 εκατομμύρια πήραν οι αγρότες επιστρεπτή προκαταβολή. 250 εκατομμύρια. Άλλα 250 εκατομμύρια δώσαμε ή δίνουμε αυτές τις ημέρες μέσω του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για την αποζημίωση προϊόντων που έχουν πληγεί από τον COVID. Για παράδειγμα, ξέρω ότι άμεσα θα αποζημιωθούν μανταρίνια. Ξέρω ότι άμεσα θα αποζημιωθούν μύδια. Ξέρω άμεσα στη Χαλκιδική που είδα τον πρόεδρο ότι θα αποζημιωθεί η επιτραπέζια ελιά, κύριε πρόεδρε. Θα μπορούσε να έχει γίνει από τον Οκτώβριο του 2021, αλλά δεν υπήρχε η έγκριση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τώρα την πήραμε. Άρα ενημερώστε τους πολίτες ότι από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης θα υπάρχει μια σημαντική επιχορήγηση το επόμενο χρονικό διάστημα. 250 και 250 κάνει μισό δις. Επίσης, είχαμε πάρα πολλές φυσικές καταστροφές. Δεν νομίζω ποτέ η πολιτεία να έχει δώσει τόσους πόρους όσο δώσαμε εμείς για τον παγετό. Πάνω από 300 εκατομμύρια ευρώ. Επίσης, στην ενέργεια, κάναμε αυτό που ήταν να κάνουμε. Αναδρομικά για το 2021 θα υπάρξει παραγωγή νέων λογαριασμών για να υπάρχει συμψυχισμός με τους λογαριασμούς που έχετε πάρει από το Υπουργείο Ενέργειας. Και κάνουμε και θα κάνουμε ακόμα περισσότερα πράγματα. Αντιλαμβάνομαι ένα πρόβλημα το οποίο εγείρεται, γιατί ζούμε στην ίδια χώρα, αν και δεν θα έπρεπε να τίθεται, για την επιλογή του Πρωθυπουργού, την ορθή επιλογή του Πρωθυπουργού, να υπάρξει ειδική μέρημνα για αυτούς οι οποίοι είναι σε αγροτικά σχήματα. Ξέρω και μου το θέσατε εδώ πέρα ότι κάποιοι θα θέλατε αυτό να δοθεί οριζόντια, χωρίς όρους, χωρίς κριτήρια σε όλους τους αγρότες. Να σας πω όμως ότι 246.000 αγρότες δηλώνουν κάτω από 2.000 ευρώ σε ετήσια βάση. Άρα δεν θα μπορούσε ποτέ η πολιτεία να έρθει να βοηθήσει, και νομίζω ότι και εσείς θα συμφωνήσετε μαζί μου, όλους τους αγρότες, ανεξαρτήτως του αν παράγουν, αν δηλώνουν εισοδήματα, ποια είναι τα καθάριστα έσοδα των προηγούμενων ετών. Προσπαθούμε να εξαντλήσουμε
και το τελευταίο διαθέσιμο ευρώ για να βοηθήσουμε όσο μπορούμε με κοινωνικά δίκαιο τρόπο και τους αγρότες. Θα συνεχίσουμε να το κάνουμε, αλλά στα όρια του ρεαλισμού και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Επίδομα θέρμανσης αφήσαμε την πλατφόρμα ανοιχτή μέχρι 15 Φεβρουαρίου για να μπουν και άλλοι πολίτες. Κάποιος πρόεδρος με ρώτησε. Σε επόμενες 15 μέρες πληρώνουμε και πάλι. Μακροχρόνια άνεργοι δεν είναι εύκολο να δίνουμε επιδόματα. Πρέπει να μπούμε σε μια λογική έβρασης θέσεων απασχόλησης. Και για τους μακροχρόνια ανέργους, ξέρετε πολύ καλά ότι δώσαμε επιπλέον μισθό στον ιδιωτικό τομέα, συν 200 ευρώ, για να προσλάβει αυτόν τον μακροχρόνιο άνεργο στον ιδιωτικό τομέα. Πρέπει να περάσουμε από τα επιδόματα ανεργίας, όλοι το λέτε αυτό, στα επιδόματα, όχι ακριβώς επιδόματα, στα κίνητρα έβρεσης θέσεων απασχόλησης. Για τους αγρότες μίλησα, για φορολογικά κίνητρα που με ρωτήσατε, σε συνεργασία με την πρώην γενική μου γραμματέα, την κυρία Καλύβα, με την αγαστή συνεργασία και τη βοήθεια του Αλέξη του Πατέλη, κάναμε ένα πλέγμα μέτρων για να προσελκύσουμε επενδυτές, να προσελκύσουμε επενδύσεις, να προσελκύσουμε συνταξιούχους από το εξωτερικό, να προσελκύσουμε νέα παιδιά, να προσελκύσουμε ακόμα και οικογενειακά γραφεία, family offices. Αυτό το σχήμα πέτυχε. Έχουμε ήδη τα πρώτα στοιχεία που δείχνουν πάνω από 1.500 με 2.000 άτομα να έχουν έρθει στην Ελλάδα και πολλά νέα παιδιά να έχουν έρθει στην Ελλάδα. Αυτά είναι φορολογικά κίνητρα. Πάλι σε αγαστή συνεργασία με τον Αλέξη, προχωρήσαμε κίνητρα τα οποία αφορούν την πράσινη οικονομία, την πράσινη μετάβαση, που αφορούν την έρευνα και την καινοτομία. Κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε, πάντα με όρους μέλλοντος, μη αφήνοντας κοινωνικές ομάδες πίσω. Άρα, για τα ΑΜΕΑ, για παράδειγμα, περάσαμε μια σειρά από φορολογικές ρυθμίσεις ή έξτρα πόρους στο τέλος της προηγούμενης χρονιάς, δείχνοντας και την κοινωνική ευαισθησία. Άρα, οι πολιτικές μας συνδυάζουν οικονομική αποτελεσματικότητα και κοινωνική δικαιοσύνη. Σε ό,τι αφορά τα κίνητρα για καθηγητές τριτοβάθμιας να μην φεύγουν στο εξωτερικό, θα μου επιτρέψετε να σας πω, επειδή το υπηρετώ το Ελληνικό Πανεπιστήμιο και συνεχίζω να διδάσκω, ότι η εικόνα είναι ακριβώς η αντίθετη. Στις θέσεις οι οποίες προκυρήσονται μέσω δημόσιας πλατφόρμας που είναι το ΑΠΕΛΑ, υπάρχει καταιγισμός αιτήσεων για να μπουν στα ελληνικά πανεπιστήμια, Έλληνες και μη, να διδάξουν. Το πρόβλημα είναι οι θέσεις που βγαίνουν. Είναι πολύ λίγες. Και είναι πολύ λίγες γιατί η χώρα είχε μείνει πίσω στο να δώσει πρόσβαση και ήταν, βλέπω το, μου θύμισε ο Βασίλης λίγο το παρελθόν μας από τη ΔΑΠ, από τότε, από το 1991-92, ήταν πρόταγμα αυτής της παράταξης να υπάρχουν και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Για να ανοίξει η βεντάλια. Ξέρετε πολύ καλά ότι υπάρχει τμήμα νομικής στην Κύπρο με Έλληνες διδάσκοντες, με Έλληνες φοιτητές, οι οποίοι είναι εκεί και παίρνουν δικαιώματα για την Ελλάδα. Θα μπορούσαμε αυτό να το είχαμε στην Ελλάδα. Άρα δεν είναι θέμα κινήτρων, είναι θέμα θέσεων απασχόλησης που δίνονται στο εσωτερικό. Άρα, συγγνώμη αν έκανα κατάχρηση του χρόνου, προσπάθησα όσο μπορούσα να απαντήσω και σε ερωτήματα τα οποία ετέθησαν μέχρι να ξεκινήσω την τοποθέτησή μου. Σας ευχαριστώ πολύ και πάλι για την πρόσκληση. Χρήστο, ευχαριστούμε και να